Γεια σας. Είμαι ο Γιώργος Οδημαράς, πολιτικός μηχανικός, κάτοικος των βορείων προαστίων, αλλά εργάζομαι και όλα στα βόρεια προάστια. Είμαι χρόνια στα θέματα της οικολογίας, γιατί έχω συνειδητοποιήσει ότι πρέπει να αλλάξουμε πορεία για να υπάρχει μέλλον για τη νέα γενιά, να υπάρχει επιβίωση στον πλανήτη, αλλά και στις πόλεις, καλύτερη ζωή. Έτσι λοιπόν, κατεβαίνω υποψήφιος στο βόρειο τομέα της Αθήνας, που εκτείνεται από του Παπάγου Χολαργό Αγία Παρασκευή, Βρυλίσια, Μελίσια Πεντέλη, Χαλάνδρη, Κηφισιά μέχρι Εκάλη, Πεύκη, Μαρούση, Νέα Ιωνία, Μεταμόρφωση, Παλιό και Νέο Ψυχικό. Είναι μια ευρύτερη περιοχή, η οποία έχει και κοινότητα προβλημάτων, αλλά έχει και ιδιαίτερα προβλήματα σε κάθε Δήμο. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε ότι είμαστε όμως ένα σύνολο με την υπόλοιπη Αττική. Τα προβλήματά μας συνδέονται άμεσα και με την κατάσταση που είναι στο κέντρο της Αθήνας. Εγώ σήμερα θα αναφερθώ σε ορισμένα από τα προβλήματα των βορείων προαστίων των 12 καλλικράτειων Δήμων, για τα οποία και περισσότερο ενδιαφέρομαι και θα ασχοληθώ και ως μηχανικός, αλλά κυρίως ως οικολόγος. Θα σας πω τις διαφορετικές θέσεις που προβάλλει η οικολογία, την εναλλακτική της πρόταση για μερικά βασικά θέματα ως παραδείγματα για να γίνουν και πιο κατανοητά. Θα αναφερθώ στο θέμα των μετακινήσεων. Σήμερα στο λιγανοπέδιο μόνο το 40% των κατοίκων μετακινούνται με μέσα μαζικής μεταφοράς. Το 60% μετακινείται ακόμα με το γιοταχή. Πιστεύω το νούμερο τουλάχιστον πρέπει να είναι σε ποσοστά 70-80% και είναι ρεαλιστικός στόχος, αρκεί οι επενδύσεις να φύγουν από τα οδικά έργα και να πάνε κυρίως στο θέμα μετρό, τραμ, μαζικές μεταφορές. Φέρω για παράδειγμα, πρέπει να ξεφύγουμε από επενδύσεις στην επέκταση περιφερειακής Ημιτού, που και το βουνό χαλάει πάρα πολλά έξοδα και κυρίως δίνει κίνητρα μετακίνηση με το γιοταχή. Όλα αυτά τα μεγάλα μεγαλόπνοα σχέδια που κάνουν για τούνελ στον Ημιτό έχουν τέτοιο μεγάλο κόστος που αν αυτά τα κονδύλια μεταφερθούν στα μέσα μαζικής μεταφοράς και κυρίως τις επεκτάσεις του μετρό θα λύσουν πραγματικά προβλήματα και για το φτωχό τον πολίτη αλλά και όλους τους πολίτες. Η πρόταση της οικολογίας είναι να αυξηθούν τα δίκτυα του μετρό συμπληρωματικά με τραμ και τοπικά μαζικά μέσα μεταφοράς και να περνάει το μετρό από τα κέντρα των περιοχών, από τις πλατείες, όχι σε τέτοιους άξονες όπως είναι. Κάτι ανάλογο που συμβαίνει και με τον προαστιακό που τον περνάνε έξω από τις πόλεις. Προτείνουμε λοιπόν μια κυκλική γραμμή ή τοξωτή γραμμή που να περνάει στα κέντρα αυτών των πόλεων. Στην πλατεία του Παπάου, στην πλατεία του Άνω Χολαργού, στις πλατείες της Αγίας Παρασκευής, στο Χαλάνδρι, στα Βρυλίσια, στα Μιλίσια που δεν έχουν μετρό σήμερα. Και να εκτείνεται βέβαια να συνδέεται με τους αντίστοιχους σταθμούς του μετρό που ακτινοτά ξεκινάνε από το κέντρο της Αθήνας. Έτσι θα εξυπηρετηθούν τα βόρεια προάστια, αλλά και ταυτόχρονα θα επιτευχθεί ένας στόχος μαζικών μετακινήσεων στην Αττική για να έχουμε και οικονομία ενέργειας και προπαντός λιγότερη ρύπανση που προκαλούν οι μετακινήσεις με γιοταχή. Εάν εκλεγώ στο Περιφερειακό Συμβούλιο, θα προτείνω θα είναι αυτά τα δίκτυα πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων που πρέπει να ενώνουν και τις πόλεις μεταξύ τους και μέσα στην πόλη. Πρέπει να υπάρχουν δίκτυα που να ενώνουν τις γειτονιές με τα κέντρα της πόλης, αλλά και τα κέντρα κοντινών πόλεων, όπως Χαλάνδρια, Αγία Παρασκευή, Βρύλισσα κλπ. Θα πρέπει να έχουν διατεθεί από ένας δρόμος και ο μισός πεζόδρομος, ο μισός ποδηλατόδρομος. Όλα αυτά να συνδέονται με τους σταθμούς του μετρό, έτσι ώστε οι μετακινήσεις πλέον να γίνονται με ένα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Δεύτερο πράγμα που θέλω να αναφερθώ είναι τα ζητήματα τα πολεοδομικά και χωροταξικά. Αυτό που συμβαίνει στην Αττική, που κάνουν πολύ μεγάλα κέντρα, εμπορικά κέντρα καταστημάτων, πολλών καταστημάτων μαζί, που χρειάζεται ο κάτοικος από την γειτονιά του να πάρει το γιοταχή αυτοκίνητο, να πάρει το παρκάρι σε ένα από αυτά τα μεγάλα κέντρα και να ξαναγυρίσει στη γειτονιά του, είναι αντιοικολογικό γιατί έχουμε σπατάλη ενέργειας. Αλλά δεν είναι μόνο αντιοικολογικό, έτσι καταστρέφονται οι μικρές επιχειρήσεις που λειτουργούν στη γειτονιά. Η σωστή οικολογική πρόταση είναι οι κάτοικοι μιας περιοχής να μπορούν να συναλλάσσονται και να κάνουν τα πιο πολλά τους, τουλάχιστον τις πιο πολλές τους αγορές, στα καταστήματα της γειτονιάς. Βασική μας επιλογή είναι η αποκέντρωση.
η αποκέντρωση και από την Αττική. Γι' αυτό σε όλα αυτά τα προγράμματα που λέμε αναπλάσεων κλπ. Θα πρέπει το στοιχείο της αποκέντρωσης και μετακίνησης του πληθυσμού στην περιφέρεια, η οποία ερημώνει, και πάρα πολλοί άνθρωποι που θέλουν να γυρίσουν στην περιφέρεια δεν το κάνουν επειδή δεν έχουν τον τρόπο, επειδή είναι δεσμευμένοι με κάποιο μικρό σπίτι που έχουν στην Αττική, στην πρωτεύουσα. Πρέπει το κράτος λοιπόν σε συνεργασία με την περιφέρεια και με τους δήμους να δουλέψει σε τέτοια προγράμματα ώστε να επανέλθει στη χώρα μας ένα αποκεντρωμένο σύστημα και πληθυσμιακά και διοικητικά, ουσία όμως αποκεντρωμένο σύστημα. Αυτό το αποκεντρωμένο σύστημα είναι στην οικολογική κατεύθυνση που και εμείς υποστηρίζουμε.